Πού βρίσκεται το Doors που θα ανέβει από εβδομάδα η παράστασή σας 50 χρόνια έρωτα. Μου είπες το Κολωνάκι, αλλά πού? Κολωνάκι, ναι. Λέγε και θα βοηθήσουμε. Στο εμπορικό κέντρο του Λεμού. Α, δεν είναι πολύ κεντρικό. Α, πού είναι? Έχει και πάρκινγκ. Έλα, παράλληλα από την Πατριάρχου Ιωακήμ. Ναι, 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 έχει και πάρκινγκ από κάτω. Παρκάρεις δηλαδή και αφήνεις το αυτοκίνητο. Ναι, υπέροχο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Καρνεάδου 25, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη, όλα τα παράκια έχεις περάσει, έχεις παίξει μουσική σε όλα. Εμπειρία. Μου είπαν ότι είχες πάει και σε ένα πάρτι στο Λονδίνο και έπαιζες. Ναι, ναι, ναι. Δεν αφήνουμε τίποτα, βλέπω τρέχουμε. Εννοείται λένε, πόσο αντέχουμε. Φτάσαμε μέχρι Λονδίνο, στο κρύο Λονδίνο πήγαμε και παίξαμε μουσική σε ελληνικό πάρτι φοιτητών. Βεβαίως, και θα πάμε και φέτος. Δεν μην ξεχνόμαστε. Μην το ξεχάσουμε, πάρε και τον αδερφό μου να κατέβουμε το τρένο. Δεν τα κάνει αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας είπαν λοιπόν οι συνεργάτες σου. Η Μαρία Κορινθίου φέτος ξεκλέβει λίγο χρόνο από την αγκαλιά της μονάκριβης κορούλας της Ισμήνης για να πρωταγωνιστήσει σε ένα πρωτοποριακό after dinner theater, όπως το ονομάζουν οι συντελεστές της παράστασης, με τίτλο 50 χρόνια έρωτα. Να πω ότι η ιδέα του Νάνο Φώτης και η τύχη του Νάνο Φώτης μαζί μας ξεκίνησε από τη Μαρία. Ένα αυτό. Την ευγνωμονούμε πρώτο γι' αυτό και δεύτερο για τον πολύ κακό χαρακτήρα της. Είναι πολύ κακή στη δουλειά της, προβλήματα συνέχεια. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Ναι, αλλά αυτό που είναι η Μαρία. Το οποίο εγώ τον εκάλυψα τώρα γιατί δεν την ήξερα και πάρα πολύ καλά, είναι ότι είναι μία μάνα σαν να είναι κόρη. Δηλαδή. Είναι κόρη. Είναι κόρη. Συμπεριφέρεται και το παιδί της και όλα αυτά και όλα αυτά που λέει και συγκινείται εύκολα. Είναι ένα μικρό παιδί το οποίο όμως έχει και παιδί. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι συγκλονιστικό με τη Μαρία. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι ότι έχει ήθος, έχει αρχές. Είναι ένα γλυκό παιδί, ρε παιδί μου. Δεν έχει ούτε πονηριά, ούτε υπέρμετρη φιλοδοξία. Γι' αυτό και την έχουμε μαζί μας, εννοείται. Έτσι ήταν. Τη λέμε ότι είναι τόσο όμορφη που και έχει και κάτι άλλο. Παρόλο που είναι ένα νέο σεξ σύμβολ, απ' την άλλη. Δεν ντρέπεται. Μόλις να κάνετε μαντόνα και να κάνετε ερωτικά, αυτό δεν το έχει καμία. Κοκκινίζει. Υπάρχει γυναίκα που κοκκινίζει. Δεν έχει έρθει ποτέ ο Ιβάζης να δει πρόβα. Α, δεν τον θέλουμε καθόλου. Αυτό. Δεν το καλά. Είναι θεότρελη. Δεν υπάρχει. Την έχω λατρέψει. Την έχω λατρέψει. Ερωτευμένη φοβερά με το παιδί της, με την κόρη της. Έρχεται συνέχεια στις πρόβες και μας δείχνει βιντεάκια, ξέρεις, που τις έχει τραβήξει. Τέλος πάντων, είναι υπέροχη. Το μαράκι είναι υπέροχο. Μαράκι σ' αγαπώ. Πρώτη φορά συνεργάζομαι με το Μαράκι. Αξιολάτρευτο πλάσμα. Πολύ, πολύ, πολύ καλή μητέρα. Συνέχεια είναι με το μωρό, συνέχεια βλέπουμε φωτογραφίες. Σταματάμε την πρόβα. Συνέχεια έχουμε διάφορα link που έρχονται. Αυτό τις κάνουμε συνέχεια πλάκα. Καλά, βρε, τι τους κάνεις την πρόβα. Κόβεις την πρόβα για να δούμε τις καινούργιες φωτογραφίες της μικρής. Όχι, αλλά μπορεί να με παίρνω τηλέφωνο για το παιδί. Και την κόβω βέβαια, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με το παιδί. Δηλαδή, συγγνώμη, αν γίνει αυτό την ώρα της παράσης, θα πεις stop, είμαι στη δεκαετία του 60, μισό λεπτάκι. Α, η κόρη μου, 2010. Δεν νομίζω, 10 η ώρα το παιδί μου να είναι ξύπνιο. Θέλω να πιστεύω. Γύρω εκείνη την ώρα, γύρω σε. Ναι, 10, 9.30. Δεν βλέπει τίποτα. Με έχει δει κανένα δύο φορές και τώρα μου έχει ξεκινήσει. Μαμά, θα πάω στην τηλεόραση να τραγουδήσω και να χορέψω. Να τα. Ναι. Αυτά στα λέει τώρα που είναι, ναι. Είναι, δεν είναι δύο. Ναι, τώρα θα κλείσει τα δύο. Ναι, μαμά, τηλεόραση, χορέψω, τραγουδήσω. Έτσι. Έλα, ρε. Τι καλά. Αυτά ήταν. Τι καλά. Στεναχωρήθηκε. Αφού δεν στο έχει πει και ο Γιάννης, θέλω να πάω να τραγουδήσω και να χορέψω κι εγώ. Εντάξει, να στο λέει η Σμινούλα, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Εσένα τελικά, σ' αρέσει το τραγούδι, βρε, Μαρία μου. Αυτό θέλω να πει. Σ' αρέσει το να τραγουδάς. Μ' αρέσει. Το έχω σαν χόμπι. Δηλαδή, έχω κάνει κάποια μαθήματα φωνητικής έξω στο εξωτερικό. Και μ' αρέσει. Εντάξει. Δεν είναι ότι το ακολουθώ κατά γράμμα και επαγγελματικά. Απλά. Τραγουδώ καμιά φορά. Τραγουδάς όμως για προγράμματα. Ήσουν καλή και ήσουν και καλή. Και εντυπωσιακή. Γιατί η τηλεόραση, την πάμε να είναι τηλεόραση. Μιλάει και η εικόνα. Βέβαια. Δεν είναι μόνο ο ήχος, είναι και η εικόνα που σου τραβάει. Παραμιλούσε η εικόνα στη Μαρία επίσης. Σου πολύ ωραία. Α, και σεξι. Στεναχωρήθηκες που έφυγες. Όχι, καθόλου. Πραγματικά. Καθόλου. Είχα αρχίσει, η αλήθεια είναι, ενώ μου άρεσε πάρα πολύ, είχα αρχίσει λίγο με το χρόνο να πιέζομαι. Γιατί πια η αλήθεια είναι ότι η προτεραιότητα μου είναι το παιδί. Και κάνατε πολλές πρόβες. Πολλές. Είχα τις πρόβες για το θέατρο και μετά, μόλις τελείωνα τις πρόβες του θεάτρου, έφευγα για να κάνω πρόβες για το Just the Two of Us. Οπότε είχα μεγάλο θέμα με το παιδί. Γιατί δεν έχω και γυναίκα. Οπότε αρνούμε κατηγορηματικά. Ποιος το κρατούσε? Οι γιαγιάδες.
Αλλά έπρεπε να πηγαίνω, να την παίρνω, να ξαναπηγαίνω σπίτι. Πήγαινε, έλα, το παιδί την τελευταία εβδομάδα δεν ήταν πολύ στο σπίτι της, με ενοχλούσε εμένα αυτό. Οπότε... Πολύ μάνα είσαι, μωρέ Μαρία. Πολύ. Πήραμε την απόφαση να γίνουμε μητέρες. Πολύ, ναι, όχι, δεν το λέω αρνητικά, ναι, αλλά πολύ. Δηλαδή προτεραιότητα μεγάλη. Το παιδί μου, ναι. Ο Γιάννης τι σου είπε για αυτή την εμφάνιση? Μου είπε τα αρνητικά, μου είπε τα θετικά. Δεν μου χαϊδεύει καθόλου τα αυτιά. Πες αυτό... ξαναπεί αυτό για αυτό. Ναι, μ' αρέσει. Μα έτσι θέλω κι εγώ. Γιατί έτσι εξελίσσομαι, γίνομαι καλύτερη. Τι αρνητικό σου είπε? Ό,τι είδα κι εγώ δηλαδή. Υπήρχαν αρκετά. Καταρχάς, στο πρώτο live δεν ήμουν καθόλου λυμένη. Καθόλου. Όμως ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη. Και ναι, οι άλλοι όμως πρέπει να ήταν. Θέλω να πω. Κανείς αλλά... δεν ήταν επαγγελματίας. Εντάξει, είναι κάποιοι που έχουν υψηλότερο επίπεδο και από μένα και από κάποιους άλλους, άλλοι πιο χαμηλό. Εγώ η αλήθεια είναι για μένα δεν ήμουν καθόλου λυμένη. Καθόλου. Καθόλου. Πάρα πολύ. Είχες άγχος με τον κόσμο που έβλεπες από κάτω για το πώς θα σε κρίνουν? Τι ήταν αυτό που σου δημιουργούσε άγχος? Το άγχος μου ήταν το παπούτσι. Τα βασικά. Ναι, γιατί είχα θέμα με το παπούτσι, όλη την ώρα μου έφευγε. Και δεν μπορούσα να κουνηθώ, δεν μπορούσα δηλαδή να λυθώ επάνω στη σκηνή για να χορέψω. Σκεφτόμουν το παπούτσι μην μου φύγει και φάω και εγώ καμιά. Γιατί δεν πήρες ένα νούμερο μικρότερο? Ήταν όλα τελευταία στιγμή. Ήταν όλα τελευταία στιγμή. Στα ματ που το έχεις κάνει όμως, δεν αισθάνεται ποτέ τέτοιο άγχος, ούτε τότε που ήσουν έγκυος. Ήμουν και έγκυος τότε. Ναι, ήσουν... δεν υπήρχε η άνεσή της, ναι, πραγματικά. Ναι. Τι άνεση, τι κούνημα δηλαδή, πολύ, κοιλιά. Ναι, γιατί δεν είχα αυτά τα μικροπροβληματάκια, δεν είχα αυτά τα μικροπροβληματάκια να με ενοχλούν εκείνη την ώρα. Γι' αυτό. Στο δεύτερο live. Στο δεύτερο live, μπορώ να πω ότι φωνητικά δεν ήμουν καθόλου καλή. Φωνητικά? Ναι, δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου. Πολύ ψηλά, πολύ έβγαινε λίγο τσιριχτή. Όχι λίγο. Δεν το καταλάβατε στις πρόβες? Εντάξει. Να το διορθώσετε. Ναι, εντάξει. Ήταν κάποια πράγματα που τα καταλάβαμε, τα διορθώσαμε στον ήχο, μετά... Εντάξει, κάποια πράγματα πάλι υπήρχαν στον ήχο. Εντάξει. Εντάξει. Αυτά συμβαίνουν στα live. Οκ, μια χαρά όλοι. Ναι, μα γιατί δεν είμαστε στο παιδί. Να πάμε με τη γυναίκα. Ναι, για πάμε. Πάμε, κορίτσι. Θα το πω γιατί το λέω από το πρωί. Δεν είσαι στην παρέα μα. Δεν τραγουδάς. Όχι. Το λέω στο Στέφανο. Είμαι μπουκωμένη. Έκανα τώρα. Μιλάμε και λίγο ρωστούλα. Ναι, παιδιά, μην μα βάλει κανένα δύσκολο όμω. Όχι, γιατί εμεί 5 φορέ την ημέρα να κάνουμε πέντε λέμε. Καλά. Να το βάλω όταν το λέμε μαζί. Ναι, αμέ. Έλα, πε δίπλα να την πει. Εγώ παραδίπλα. Δεν το ξέρω. Αχ, αυτό το τραγούδι έχει πολύ... Γι' αυτό το λέω. Μ' αρέσει. You never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Το χάσαμε. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Τι το κάνω, το ξαναπάω. Τι χάλια. Πάμε ρε, συγγνώμη. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. You know, I'm gonna treat me right. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Διαλύσουμε το κομμάτι. Αν και βάζεις και το δεστήρεις στην επομένη Πανταγωνία. Το φιλάσε και θα γίνει Βρεζίλη. Μια χαρά, μα όχι. Τι λες καλέ τώρα. Έλα τώρα το πήραμε το κομμάτι, πείτε τα. Θες να πούμε εμείς ένα και να μας συνοδεύσει η Μαρία. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Αν πω όχι, δεν θα το πω. Γιατί με ρωτάς και χάνουμε χρόνο, Ελένη, τηλεόραση. Εδώ θες. Έλα Μαρία, βοηθάς και εσύ σε αυτό, είναι εύκολο. Στο Σαντροπέ. Thank you.
φεγγάρια και νύχτες τρελές. Και με ένα twist ανάβω στην πίστα φωτιές. Το ξενύχτη το αντέχω όσο στο πλευρό μου σε χωνέ. Στο σαν τροπέ με φλερτάρω δεν προσέχω, πίσω απ' τη σκιά σου τρέχω ναι. Στο σαν τροπέ. Μεγάρια και νύχτες τρελές. Θέλω να πω το πρώτο πάλι. Για μένα twist. Ανάβω στην πίστα φωτιές. Το ξενύχτη το αντέχω πίσω από τη σκηνά σου και φωνέ. Στο σαν τροπέ. Με φλερτάρω δεν προσέχω πίσω από τη σκιά σου τρέχω ναι. Στο σαν τροπέ. Εσύ γιατί δεν ήσουν just the two of us. Θα πήγαινες. Θα πήγαινες. Σκούτα την κόλληση. Θα πήγαινε. Θέλω να σου πω ένα τραγούδι εγώ μπορώ να σου πω ένα θέλω να σε αφιερώσω. Όχι, τρομάζω. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, όχι. Μην τον αφήσεις άμα δεν πρέπει. Ξέρεις εσύ τι πρέπει. Όχι, Παναγία μου. Δεν μπορώ να σου δώσω τραγούδι. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Σαν σκηνοθέτη μου το αφιερώνεις. Όχι, σαν το έτερον σου εμεί. Ρεφρένε. Ναι, αυτό πρώτο. Μάλιστα. Έλατε δίπλα. Θες και το καλό προφίλ για να σε αφιερώσω τραγούδι. Τι άνθρωπο είσαι. Στη μέση, από κάτσου με δυο γυναίκες. Μα το αφιερώσω σε σένα. Τρεις στη σειρά. Θα μου κάνει πλάτη εδώ. Ναι, θέλω να φαίνεται ότι σε μένα το λες. Εκεί έχεις ρίξει πλάτη. Μάλιστα. Χωρίς εσένα, ναι, δεν αξίζει τίποτα. Πάντα γύρω μου ψεύτικα και ύποπτα. Χωρίς εσένα, ναι, λες με δικό σου τρόπο. Δεν υπάρχω, χάνομαι. Την απουσία σου στο κορμί μου αισθάνομαι. Χωρίς εσένα, ναι, δεν αξίζει τίποτα. Όλοι μαζί και το σπίτι. Τα πάντα γύρω μου ψεύτικα και ύποπτα. Χωρίς εσένα, ναι, μα δεν υπάρχω, χάνομαι. Την απουσία σου, ναι, στο κορμί μου αισθανόμαι. Αυτό μπορείς να το παραδώσεις και σε μαθήματα τηλεθέατρων, να θέλουν κάπου να το πούν. Κάπα μη 27, κάπα μη 35. Μην μπερδεύεστε. Το ένα είναι αυτό. Το 54 για μαθήμα